πρώτη δεκάδα ξεκινάει με μια ηθοποιό που καταφέρνει να είναι ξεκαρδιστική στην κωμωδία και συγκλονιστική στο δράμα. Φοβερά δύσκολο συνδυασμό. Τίποτα όμως δεν είναι δύσκολο για τη Μαρία Καβογιάννη. Όλα είναι θέμα ταλέντου. Στο νούμερο 10, Μαρία Καβογιάννη. Εγώ, η Βάνα Μπάρμπα, ήρθαμε από τα Γιάννενα νύχτα με ένα βρακί στο χέρι και ειδού που φτάσαμε. Τα δοξάσαμε τα Γιάννενα. Ποσός έγινε! Στα χέρια ήρθαν γαμπρός και πεθερά. Υπόθηκαν λόγια βαριά. Άντε πήγαινε και με θες. Πάμε σιγά σιγά. Άντε πάμε. Όχι, δεν μπορώ, ταράζομαι. Όποτε σκεφτούν τον παππού μου, ταράζομαι, δεν μπορώ. Τίποτα! Τούφα, τούφα να πέφτει το μαλλί. Δόντι, δόντι! Δεν θέλω άντρα! Μέχρι εδώ είμαι! Αλλά βέβαια, δεν έγινες μάνεση για να ξέρεις. Δεν είναι καλά το παιδί μου. Στο νούμερο 9 για τις ερμηνείες της στην Ταντά αλλά και στο Όλα στον Αέρα, ίσως και για κάπου αλλού, η υπέροχη Πέγκυ Καρά. Παναγιώτα Καραχισαρίδου. Αχ, υπέροχη Μαρία Λεκάκη. Στο νούμερο 9. Σήμερα λοιπόν καταλάβα ότι καλύτερα να είσαι μόνος παρά να έχεις έναν άθλιο σύντροφο. Φίλε Γιώργο, πρώην. Ξέρεις τι με έφερε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή? Η δουλειά. Συγγνώμη κιόλας. Είμαι εγώ μεγαλοκοπέλα. Μίλαγω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εσύ φαίνεσαι μεγαλύτερη από μένα. Σκάσε εγώ. Άλλη μια πρωταγωνίστρια της Βέρας που μεταπήδησε στην κωμωδία και αυτή με το «Αν υπήρχες θα σε χώριζα». Η Μαριάννα του Μασάτου με την ίδια ευκολία που μπορεί να σε κάνει να συγκινηθείς, μπορεί να σε κάνει και να γελάσεις. Την ψηφίζεις λοιπόν ή δεν την ψηφίζεις? Την ψηφίζεις. Στο νούμερο 8. Όταν με πήραν τηλέφωνο εμένα και μου είπαν ότι χτύπησες, ξέρετε, 10 χρόνια από τη ζωή μου έχασα. Και τώρα πόσο είσαι? Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Ούτε τα 9 μέρα δεν έχουν κλείσει. Τα 9 μέρα πιάνουν. Αχ, Πέτρο, Πέτρο, Πέτρο. Εσύ από εδώ είσαι της περιοχής? Ναι, γιατί? Α, μια και είσαι της περιοχής, μα και πουλιέται κανένα σπίτι εδώ γύρω. Σηκώθηκες! Όχι, ακόμα ξάπλα είμαι. Καλά, είσαι πολύ καλύτερα. Από πότε? Από χτες. Γιατί χτες δεν είχα. Α, τι για τα σουτσουκάκια που με πειράξανε σιγά. 7 θέσεις για 7 αγαπημένες πρωταγωνίστριες. Λέω να μην σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Πάμε από το 7 προς το 1. Μαρούσκα! Ντίνα Κόνστα, όσο μπορούσα. Συνήθως άλλη ηθοποιό παίρνεις για να υποδηθεί μια λαϊκή νοικοκυρά και άλλη για να υποδηθεί μια κεντρική αριστοκράτησα. Συνήθως. Η Ντίνα Κόνστα όμως δεν είναι μια συνηθισμένη ηθοποιός, είναι μια σπάνια ηθοποιός. Στο νούμερο 7, Ντίνα Κόνστα. Μαρούσκα! Νινέτα! Νινέτα, που είσαι να ακούσεις? Αχ, η καρδιά μου, θα πεθάνω. Αχ, αγόρι μου, θα σου γίνει στο τέλος το χατήρι. Θα με πεθάνεις. Μπουμπού, το έχεις ξαναπαίξει το έργο? Θα το ξαναπαίξω, βρε, αν χρειαστεί. Το χταπόδι μαλακώνει από το χτύπημα και οι άνδρες από το στήσιμο. Έτσι και ξαναδώ για 13η φορά τη Γιολάντα Ραγιά, θα της κόψω τις φλέβες μου. Εγώ είμαι η Γιολάντα Ραγιά. Καθένας μπορεί να διαθέτει τον εαυτό του ερωτικός σε έναν ή περισσότερους συντρόφους, χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν. Πολύ χαίρομαι που έχω μια τόσο φιλελεύθερη μαμά. Ωραία στο διάολο. Γάτος γαμί και γάτος σκούζι. Ο άντρας σου, ο κουβαλητής σου, ο γαμί. Τι λες, μωρή? Εσείς πρέπει να είστε κυρακικοί. Ναι, και τώρα σκοπεύω να γίνω η Λάρα Κρόφτ και να την ανάψω. Στο νούμερο 6 βρίσκεται η Άβα Γαλανοπούλου. Για πάρα πολλούς λόγους. Για το διπλό της ρόλο στο τι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Για τα 2 χρόνια που ήταν η αρχηγός της γυναικοπαρέας το 50-50. Και για τα 2 χρόνια επιτυχίας των λατρεμένων γειτόνων. Στο 6, η απολαυστική Άβα Γαλανοπούλου. Τι έχεις? Πνίγεσαι? Πνίγεσαι? Θες νερό? Γιατί μιλάς? Δηλαδή, με συγχωρείς, ας πούμε, με ποιον πρέπει να πηδηχτώ τελικά για να φύγω από αυτήν την κολοδουλειά? Δεν παρακαλώ, δεν κάνει ένα φασμάκι. Μα γιατί, μωρέ? Γιατί έχεις πάρει κιλά τελευταία γι' αυτό? Θα τον σκοτώσω και μετά θα τον χωρίσω, τον αλήτη. Με λάθος σειρά τα είπες. Ναι, δίκιο έχεις. Τότε θα τον χωρίσω πρώτα και μετά θα τον σκοτώσω. Τζούλιετ, έλα λοιπόν, σήκω στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ, είμαι πολύ κουρασμένη εδώ που χτυπάει μια ώρα. Και πλησιάζουμε κι άλλο στην κορυφή, στο νούμερο 5. Μία ηθοποιός που έπρεπε να περιμένει μία μαύρη κωμωδία για να φωτιστεί το κωμικό της ταλέντο. Η Παναγιώτα Βλαντή με ένα και μόνο ρόλο, αλλά τι ρόλο, αυτόν τη Σιλβή στα Μαύρα Μεσάνυχτα, βρίσκεται επάξια στην πρώτη πεντάδα, στο νούμερο 5. Τι θα διαφύγω, γιατί την άφησατε να έρθει?
Απαιτώ τον δικηγόρο μου τώρα! Ερίκο, θα αφήσει αυτό το πράγμα να με προσβάλλει. Και να σε προσβάλλω, μωρή. Που φαίνεται τι κουμάσαι, σε φωνάζει από χιλιόμετρα. Εμένα τουλάχιστον φωνάζει. Το δικό σου μούγκα. Λάθος κάνεις. Δεν έκανα τίποτα, στορκίζομαι. Άντεκα θα με φας. Αλήθεια σου λέω! Μη! Μη! Θέλεις να μου ρίξεις καθήκη, ε! Φάε χώμα τώρα! Σήκω, ρε. Σήκω να πουλήσω αγριάδες. Στο νούμερο 4 ψηφίσατε μία ηθοποιό που σας έχει κάνει να γελάσετε πάρα πολλές φορές. Και εμένα. Όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο γύρισμα. Γιατί είναι απόλαυση να τη βλέπεις στην οθόνη, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση να παίζεις μαζί της. Στο νούμερο 4, η πολύ αγαπημένη μου Βασιλική Ανδρίτσου. Πού έμαθες να φτιάχνεις μαλλί της γριάς, στον Αμάραντο? Ξέρετε, είναι η πρώτη μου μέρα στη δουλειά. Γιατί την πιο μεγάλη στιγμή της θρησκείας μας, το Πάσχα, θυσιάζεται το πιο αγνό πλάσμα του Θεού, το αρνάκι? Και δεν φτιάχνετε μια σπανακόπιτα εκεί πέρα να μην έχετε και τύψεις? Μάζεψε λίγο τα λιπάκια. Δεν μαζεύονται, αγαπη μου, χρόνια προσπαθώ, δεν μαζεύονται. Κράτα λίγο την αναπνοήση τέλος πάντων. Έλα, συγγνώμη. Και εσύ, Μανώλη, σε παρακαλώ απόσταση, δεν θέλω πολλά. Και αν έχεις έρθει εδώ με πονηρούς σκοπούς, να το ξεχάσεις. Δεν πρόκειται να ενδώσω, εκτός να με απειλήσεις. Και φτάσαμε στην πρώτη τριάδα. Και το μόνο που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι με τις δύο από τις τρεις έχω συνεργαστεί. Με την τρίτη θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ. Δεν λέω άλλα. Πάμε να δούμε ποιες βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις. Το νούμερο 3, η Δήμητρα των Απαράδεκτων, τους αγαπώ μ' αγαπάς, της Ελλάδας ολόκληρης. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου έχει ένα δικό της τρόπο παίξηματος που δεν αντιγράφεται, απλώς τη χαζεύεις. Τη χαζεύεις να τρέχει με τον εφικό της στην Ερμού και να κυνηγάει ποιον άλλον, το Θοδωρή της. Νούμερο 3, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Θοδωρή, έλα εδώ. Έλα εδώ, θα νομίζουν ότι το έσκασε από τη Μητρόπολη και σε κυνηγάει νύφη. Έλα εδώ! Με βλέπει ο κόσμος. Έλα εδώ, έλα εδώ. Αλήθεια απόψε είναι η βραδιά σου. Αλήθεια απόψε κάνε μου ό,τι θες. Τι γουρουνότριχα είναι αυτή η αγάπη μου. Θυμάμαι το πρώτο ραντεβού που είχαμε πάει. Δεν θα το ξεχάσω αυτό, ρε Θοδωρή. Θα σου πω. Είχαμε πάει κάπου και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, σαν τώρα, μου λέει ότι στα μάτια σου βλέπω όλες του κόσμου τις Κυριακές. Αχ, και εμένα. Τι και σένα, κύριε. Είμαι Κυριακές. Κυριακές, τη λέξη Κυριακές. Δεν μου λες, αγάπη μου, τι είναι, τα ίδια είπες? Και έχουμε φτάσει μία ανάσα από την κορυφή. Δεν υπάρχει σειρά της που να μην πήγε καλά και να μην αγαπήθηκε από τον κόσμο. Η Ελένη Ράντου αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση ότι μία σειρά θα πάει καλά, θα πετύχει. Λόγω του ανεξάντλητου ταλέντου της και λόγω της ανεξάντλητης αγάπης που της δείχνεται χρόνια τώρα από την εποχή ακόμα του Αχ Ελένη. Στο νούμερο 2, η Ελένη, η Ελένη Ράντου. Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το χάσμα των γενεών. Έχεις αίσθημα ιδιοκτησίας επάνω μου. Είσαι ένας μετεριστής της ελευθερίας μου. Με ζηλεύεις, με ζηλεύεις. Σταμάτη, με κοιτάς έτσι. Πώς σε κοιτάω? Διαπεραστικά. Εγώ? Σταμάτη, σταμάτα, με κοιτάς στα μάτια, ντρέπομαι. Σιγά καλέ, το καναπέ. Αν θα καθίσεις και αύριο έχω τραπέζι στην παράγγελα, τι θα της πω? Γιαγιάκα. Συγγνώμη, νομίζω ότι έχει φύγει ένα παιδάκι από το Λένι. Και φτάσαμε στο νούμερο 1, στην αγαπημένη σας πρωταγωνίστρια κωμωδίας, που πριν από μερικά χρόνια ούτε που φανταζόσασταν ότι είναι τόσο αστεία. Και μεταξύ μας, ούτε εγώ το φανταζόμουν. Κι όμως μπορεί να είναι πάρα πολύ αστεία και πάρα πολύ όμορφη ταυτοχρόνως. Στο νούμερο 1, αγαπημένη πρωταγωνίστρια κωμωδίας, η Σμαράγδα Καρύδη. Η κυρία με το ριχτό ποια είναι? Είναι ο κύριος Άλμπα Ιχραλή. Ποιος σοβαρός άνθρωπος παίρνει σε 17χρονο κορίτσι δώρο λιμουζίνα? Εσένα τι δώρα σου παίρνουν οι γονείς σου? Θα τον πάρουμε αυτό τηλέφωνο και θα τον ρωτήσουμε πού μένει για να πάμε να τον πιάσουμε και να τον πάμε φυλακή. Και εμείς μπορούμε να πλακώσουμε κάτι να χρειαστεί. Θες να παραγραφτούμε καράτε? Θέλω να σκάσεις. Εσείς Πάιρους μένει στα Πατήσια, ε? Ναι. Από καιρό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πολλά? Δηλαδή είναι ένα Πατήσι εδώ, ένα εκεί και ένα παραπέρα και όλα μαζί τα